Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στην Ανάπτυξη, το ειδικό ένθετο του One Channel για την οικονομία, τι επιχειρήσει, τι αγορέ και του εργαζόμενου. Στη σημερινή μα εκπομπή θα ασχοληθούμε με τι διάφορε ρυθμίσει. Ρυθμίσει 120 δόσεων για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, για τα χρέη προ την εφορία, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, για μια άλλη πλατφόρμα η οποία λειτουργεί και ευελπιστεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορεί να δώσει ανάσα πραγματική σε όσοι έχουν οφειλέ στι ε, ε, τράπεζε για τα κόκκινα δάνεια, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια του αρκά ή γρήγορα. Η ρύθμιση για τι 120 δόσεις στην εφορία είναι αυτή η οποία υπέστη το τελευταίο lifting. Τρέχει, είναι ανοιχτή και η τελευταία αλλαγή, η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά το ξεμπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών. Περίπου 1,2 εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι αυτή τη στιγμή, καθώ οι οφειλέτε έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα εξαιτία ληξιπρόθεσμων χρεών του προ το δημόσιο. Θα δούμε πρώτα το ρεπορτάζ με τι αλλαγέ αυτέ και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τι εξελίξει με τον ειδικό γραμματέα διαχείριση ιδιωτικού χρέου, τον κύριο Φώτη Κουρμούση, ο οποίο είναι μαζί μα. Καλώ ήρθατε, κύριο Κουρμούση. Και την κυρία Σάντρα Γεραγγέλου, η οποία είναι φοροτεχνικό και θα μας βοηθήσει να τα δούμε από την πλευρά των φορολογουμένων, των ασφαλισμένων, αυτών που έχουν χρέη γενικά και ψάχνουν λύσεις. Πρώτα πέρα. απ' όλα όμως το ρεπορτάζ. Σανίδα Σωτηρία, στη ρύθμιση για τι 120 δόσει, αναζητούν από την προηγούμενη εβδομάδα 1,2 εκατομμύρια οφειλέτε. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσει έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη του προ την εφορία και να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν του δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού του. Οι τροποποιήσει στην πλατφόρμα ρύθμιση λεξιπρόθεσμων χρεών στην εφορία οδηγούν σε αναστολή τη κατάσχεση και όχι σε άρση τη, όπω διευκρινίζουν αρμόδιε πηγέ, γεγονό το οποίο σημαίνει ότι ο λογαριασμό θα κλειδώνει αυτόματα εκ νέου εφόσον ο δεν καταβάλει δύο δόσει τη ρύθμιση. Τον πρώτο μήνα καθυστέρηση πληρωμή τη δόση, το σύστημα τάξη θα εκδίδει αυτόματα μια πρώτη κίτρινη κάρτα όπω αναφέρει χαρακτηριστικά. Τον δεύτερο θα έρχεται η κόκκινη. Μετά την παρέλευση τριών ημερών από την ημερομηνία πληρωμή τη δεύτερη δόση, το σύστημα τάξη θα στέλνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στι τράπεζε για άμεση επαναφορά τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, χωρί να χρειάζεται η ΑΑΔ να διενεργήσει εκ νέου τι προβλεπόμενε διαδικασίε επιβολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξη. Εν τω μεταξύ, ευνοϊκέ αλλαγέ έκανε η κυβέρνηση στη ρύθμιση προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι σε αυτήν. Το πρώτο βήμα αφορά στην εφαρμογή μειωμένου επιτοκίου από το 5% στο 3%, όπω ακριβώ προβλέπει η διάταξη νόμου. Το μειωμένο επιτόκιο θα μπορούν να βλέπουν τον Οκτώβριο όσοι φορολογούμενοι κάνουν νέε αιτήσει για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Δίνεται επίση πλέον η δυνατότητα σε όσου έχουν ήδη υπαχθεί στι διατάξει ρύθμιση με την αρχική τη μορφή να διεκδικήσουν μια καλύτερη διευθέτηση των οφειλών του. Το μέτρο αφορά κυρίω τι επιχειρήσει οι οποίε το αρχικό σχέδιο ρύθμιση οφειλών που είχε υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση μπορούσαν στο μέγιστο να αποπληρώσουν τα χρέη του σε διάστημα 36 μηνών. Στο εξή, θα μπορούν να ρυθμίσουν τι οφειλέ του σε έω 120 δόσει. Επίση, γίνεται αυτόματα, χωρί να χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι φορολογούμενοι, η μετάπτωση τη ρύθμιση στο νέο χαμηλότερο επιτόκιο του 3%, ενώ θα έχει προηγηθεί η προσαρμογή τη ελάχιστη μηνιαία δόση από τα 30 στα 20 ευρώ για όλου του οφειλέτε. Η τελευταία αυτή αλλαγή ευνοεί κυρίω του μικροφυλέτε, οι οποίοι αποτελούν και την πολυπληθέστερη κατηγορία των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Πρώτα απ' όλα με τον κύριο Κουρμούση να μας πείτε λίγο τι ισχύει πρακτικά αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μπαίνω, κάνω την αίτησή μου για να ρυθμίσω την οφειλή μου, πληρώνω την πρώτη δόση και η διαδικασία πώς πάει μετά για να ξεμπλοκάρω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Ε, Ακολούθως ειδοποιούνται μέσω της εφορίας. Οι τράπεζε έτσι ώστε να γίνει η αποδέσμευση των λογαριασμών. Αν για ε, τρόποιο... ο φορολογούμενο θα πρέπει να πάρει κάποιο χαρτί, να το πάει στην εφορία είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη. Είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη, αλλά επειδή αρκεί κάποιε μέρε, αν κάποιο βιάζεται, υπάρχει δυνατότητα να εκτυπώσει το έγγραφο και να το πάει κατευθείαν στην τράπεζα ώστε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού του. Πόσο παραμένει ξεμπλοκαρισμένο ο λογαριασμό. Μέχρι εφόσον τηρεί τη ρύθμιση των 120 δόσεων και παράλληλα τηρεί και τη ρύθμιση των 12 δόσεων για κάθε νέο φόρο που προκύπτει, τότε οι λογαριασμοί μένουν ξεπλοκαρισμένοι. <laughs> ναι. Πόσοι <laughs> εκτιμάτε ότι θα κάνουν χρήση αυτού του μέτρου. Είναι 1,2 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν υποστεί δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Μπορούμε να περιμένουμε μια μαζική άρση κατασχετηρίων ε, δεσμευμένο λογαριασμό από τον Οκτώβριο, α πούμε. Μακάρι να γίνει αυτό. Εμεί θα θέλαμε ιδανικά όλοι να ενταχθούν, να πληρώνουν αυτό το μικρό ποσό στην ευνοϊκή ρύθμιση, να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί και να αρχίσει σιγά σιγά να κινείται η οικονομία, να επανέλθουν δηλαδή και στο τραπεζικό σύστημα και στην αγορά. Κυρία Γεράγγελου. Ε, αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι η άρση της κατάσχεσης που ισχύει αυτή τη στιγμή με την ένταξη σε 120 δόσεις αφορά κατά που έχουν γίνει για την συγκεκριμένη οφειλή που θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν δεσμευτεί και ο φορολογούμενος στη συνέχεια ρύθμισε τις οφειλές του είτε ήταν σε 100 δόσεις είτε στις 12 δόσεις. Ε, ας αφήσουμε τη ρύθμιση των 12 δόσεων που είναι μια πάγια μικρή ε, ρύθμιση. Ε, θα μιλήσω για την ρύθμιση των 100 δόσεων που Έχουμε φτάσει σχεδόν στον πέμπτο χρόνο ε, και εδώ βλέπουμε μια αδικία για αυτούς τους ε, οφηλέτες ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουν να τους τραπεζικούς λογαριασμούς. λογαριασμούς ενώ έχουν αποπλήρωσει μέχρι στιγμή σχεδόν το μισό ποσό της, ε, της οφηλής τους. Βέβαια κύριε Κουρμούση εκεί ξεκινήσαμε δυναμικά. Ε, όταν έγινε το 2015 η κυρία Βαλαβάν ήταν που έκανε τη ρύθμιση των εκατοδόσεων. Ε, υπήρχαν πολύ μεγάλε προσδοκίε και υπήρξε μαζική ένταξη κόσμου. Ήταν κοντά στο ένα εκατομμύριο οι φορολογούμενοι που μπήκαν. Ε, πόσοι έχουν μείνει σήμερα, Έχουν απομείνει περίπου το 1 τρίτο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ αυτών έχασαν τη ρύθμιση μέσα στο 2015 ε, για διάφορε τότε έκτακτε αιτήσει ή τα capital controls. Οπότε κάποιοι δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν αυτή ο Ένφια που είχε βγει στα τέλη του 2015. Βαρύ και τότε. Ναι, ο Ένφια σε συνδυασμό με το φόρο εισοδήματο που και αυτό είχε βγει με κάποια καθυστέρηση. καθυστέρηση άρα πέσανε όλα αυτά μαζί. Μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών γίνανε πολλά. Οπότε η ρύθμιση των 100 δόσεων έγινε λίγο δωρών άδωρων τότε. Και περίπου η μισή την έχασαν για άλλου λόγου. Οπότε λοιπόν γι' αυτό πολλοί κόσμοι ζητούσε έκτοτε να επανέλθει μια τέτοια ευνοϊκή ρύθμιση. Το οποίο τελικά είναι το 2019. Αυτό που λέει η κυρία Γεραγγέλου, να ξεμπλοκάρουν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσων έχουν ενταχθεί στις εκατοδόσεις, το οποίο ακούγεται δίκαιο. Δεν μπορεί ένα φορολογούμενο ο οποίο έχει ενταχθεί στι εκατοδόσει να βγάλει εκείνε τι οφειλέ από τι εκατοδόσει και να τι εντάξει τώρα στι 120, άρα με αυτόν τον τρόπο να ξεμπλοκάρει και τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ε, όχι, δεν μπορεί δυστυχώ. Ο νόμο ρητά απαγορεύει ότι οποιοδήποτε είχε ενεργεί και τηρούσε τη ρύθμιση των εκατοδόσεων μέχρι την ημέρα πρωτοβγή και ο νόμο, δηλαδή στι 6 Μαου 2019, δεν μπορεί να μεταβεί ε, στην εύνοικη ρύθμιση. Αφορά μόνο όλου όσου δεν είχαν. Δεν είχαν εντάξει, εντάξει τι οφειλέ του. Κάτι το οποίο δεν ισχύει όμω. Δεν είχαν ισχύει, εντάξει όμως, και είχαν χάσει την τη... τη... τη ρύθμιση. Μα, δεν ισχύει όμω για τι 12 δόσει. Εάν ήσουν στι 12 δόσει. Μπορεί να πάρει αυτέ τι οφειλέ και να τι πα στι 120. Ναι, φυσικά και μπορεί, εφόσον βέβαια αφορούν οφειλέ που έχουν βεβαιωθεί μέχρι, μέχρι την 31 Δεκάτου του 2018. 2018. Άλλε αλλαγέ τι οποίε πρέπει, πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Κουρμούσαι, ω φορολογούμενο, για να διευκολύνουμε τον κόσμο να αξιοποιήσει αυτή τη ρύθμιση, γιατί νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε τέτοια ρύθμιση. Σωστό. Είναι τελευταία ευκαιρία, όπω το επισήμανε και ο Υπουργό Οικονομικών. Βέβαια, οι Υπουργοί Οικονομικών πάντα μιλάνε για τελευταίε ευκαιρίε. Τα τελευταία 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά παραπάνω. Έχω ακούσει πάρα πολλές ρυθμίσεις τελευταίες ευκαιρίες και πάντα έρχεται μια καινούργια αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τέτοια οικονομική κατάσταση που δεν θα, 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 δε θα χρειάζεται. Το καλύτερο θα ήταν αυτό. Okay. Αυτό είναι ο στόχο. όλων, να μην έχουν χρέη, να μην χρειάζονται να τα ρυθμίζουν. Ωστόσο, λόγω της κρίσης, πολλοί συσσόρευσαν αυτά τα χρέη και γι' αυτό είναι απαραίτητα τέτοια εργαλεία. Ε, Πάμε εσύ... λοιπόν να δούμε... Άλλε yeah. κρίσιμε πτυχέ ε, αυτή τη ρύθμιση. Πέραν τη αναστολή των κατασκευτηρίων, ε, θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ε, η μείωση του επιτοκίου, το οποίο πλέον επιτρέπει σε αρκετού να δουν ένα τελικό ποσό που δεν θα είναι μεγαλύτερο μετά τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Από το 5% στο 3%. Yeah. Αυτόματα γίνεται αυτό για όποιον κάνει την... έχει κάνει ήδη την αίτησή του, πριν yeah. να ενεργοποιηθούν οι νέε διατάξει αρχέ Σεπτέμβρη. Αυτόματα θα γίνει. Απλά αυτό θα γίνει περίπου. Θα γίνει αυτό με την προ το τέλο του μήνα. Άρα, μην μπαίνουν σήμερα να το δουν. Μην Μας περιμένουν οι φορολογούμενοι να διαπιστώσουν απευθεία τη μείωση του επιτοκίου προ το τέλο του Σεπτέμβρη. Αρχέ Οκτώβρη θα δουν αυτό το όφελο. Και επίση, αναμένουμε μέχρι το τέλο αυτή τη εβδομάδα να ενεργοποιηθεί δυνατότητα σε όσους, σε όσους είχαν ήδη μπει στη ρύθμιση την προηγούμενη. Για παράδειγμα, επιχειρήσει που είχαν μπει στι 24, 24. δόσει να μπορούν να μεταβούν σε 120 δόσει. Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί στο τέλο τη εβδομάδα. Διότι μέχρι στιγμή έχει ενεργοποιηθεί δυνατότητα για κάποιον που μπαίνει για πρώτη φορά στη ρύθμιση. Να πάρει τι 120 δόσει. Μεγάλη αδικία αυτή η ρύθμιση, έτσι όπω ξεκίνησε Σάντρα. Με 24 δόσει για τι επιχειρήσει, όταν έχουν χρέη βουνά, πώ να ρυθμίσουν σε 24 δόσει. Αυτό και, ήταν και είναι τα Είναι και η πλειοψηφία, θα έλεγα, των οφηλετών και έχουν και πολύ μεγάλα ποσά προ ρύθμιση. Άρα εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο να τα ρυθμίσουν σε 24 δόσει. Ε, ορθώς ε, δόθηκε η δυνατότητα και στι εταιρείε να, να ρυθμίσουν στις 120 δόσεις και αυτό επίσης που θα πρέπει να προσέξουν είναι ότι όσοι ενταχθούν τελευταία ευκαιρία όπως είπαμε και πριν ε, και η δυνατότητα ρυθμιση είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει και σε αυτή τη ρύθμιση προκειμένου να παραμείνει ενεργή ε, να είναι συνεπείς και στις τρέχουσες, ε, στις τρέχουσες οφειλές. οφειλές. Πάμε στο γραφείο σου λίγο να δούμε περιπτώσεις φορολογουμένων, ασφαλισμένων διότι έχουμε τον άνθρωπο δίπλα τον ειδικό, για να, να, υποθέσει υποθέσεις οι οποίες είναι πρακτικές, πραγματικές. Ποια προβλήματα διαπιστώνει στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη στην εφορία. Ε, όσον αφορά το κομμάτι τη εφορία, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμή δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουμε στα, στα φυσικά πρόσωπα και αρκετοί θα μείνουν εκτό. Ε, θα έλεγα ότι τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στι ε, οφειλέ προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί έχουμε δει περιπτώσει που είτε ο, ο φιλέτη δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει. Το, το, σύστημα ή μπορεί να πιστοποιηθεί, αλλά οι οφειλέ του δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει Για να το καταλάβω. στη ρύθμιση Βλέπει των Βλέπει το σύστημα Έλενα Λάσκαρη, ε, ότι χρωστάω, αλλά δεν βλέπει ότι πόσα δεν χρωστάω. Οφειλή, ενώ... Ή βλέπει ο... την οφειλή μου χωρίς να βλέπει ποια είμαι. Ε, όχι, δεν μπορεί καθόλου να πιστοποιηθεί σαν χρήστη, άρα να μπει στην, στην, εφαρμογή, οπότε εκεί δεν προχωράει καθόλου. Ε, ή Μπορεί να πιστοποιηθεί, μπαίνει στην πλατφόρμα, αλλά δεν εμφανίζεται καμία οφειλή προκειμένου να αναρριθμιστεί. Ενώ ο φιλέτης, έχει πάρει και καρτέλα από τον ασφαλιστικό του φορέα με το ποσό τη οφειλή του, ε, παρόλα αυτά δεν μπορεί να ρυθμίσει. Και έχουμε και περιπτώσει που ε, άλλο ποσό οφειλή εμφανίζεται στην πλατφόρμα, άλλο ποσό οφειλή εμφανίζεται ε, στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου εμφανίζονται οι τρέχουσε ε, οφειλέ μα. Δεν αφορά εσά, κύριε Κουρμούση, αυτό προφανώ. Υπάρχει όμω. Ε, αφορά λύση. την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Σωστό. Αλλά να δώσουμε έτσι και μια θα λέγα, συμβουλή. Εντάξει, αν το σύστημα κάποιον δεν τον αναγνωρίζει ω χρήστη, η μόνη λύση είναι να προσέλθει ο ίδιο στον ΕΦΚΑ και να ανανεώσει του κωδικού του. Ναι. Ε, τώρα, όσον αφορά. Ποιο θέλει να πάει στον ΕΦΚΑ, βέβαια, ασφαλισμένο <laughs> για να ανανεώσει του κωδικού του. Οι εμπειρίε okay. μα τα προηγούμενα χρόνια από τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν δραματικέ. Δηλαδή, αν μπορεί να το αποφύγει, προσπαθεί να το αποφύγει. Απ' την άλλη, προσπαθεί να κάνει και τη δουλειά σου, βέβαια. Οπότε, μια λύση είναι αυτή, λέτε. Και γιατί να είναι και τόσο αυστηρή η προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που έχουν προκύψει τώρα. πρακτικά προβλήματα, που ενώ ο φιλέτη θέλει να μπει να ρυθμίσει. Η ε, προθεσμία είναι δυσκολίες. κοινή, λίγη στι 30 Σεπτεμβρίου και για τη δόση 120 δόση προ την εφορία και για τι 120 δόση προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε μία παράταση. Όπω λέω συχνά και ευκατοχυρώ, βάλουμε την έκφραση. Οι παρατάσει γίνονται στο τέλο του αγώνα. Δεν μπορούμε να πούμε <laughs> Προκαταβολικά. σχεδόν ένα μήνα πριν τι θα γίνει στο τέλο του μήνα. Αυτό που λέμε, καλούμε του πάντε να αξιοποιήσουν αυτή τη ρύθμιση. Ε, εφόσον όλα πάνε καλά, όπω περιμένουμε, ενδεχομένω να μην χρειαστεί η παράταση. Αν τώρα προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα το δούμε στο τέλο. Δεδομένου ότι σε λίγε μέρε θα έρθουν και οι επικεφαλεί των θεσμών. Ε, η εμπειρία των προηγουμένων ετών έχει δείξει ότι δεν θέλουν παράταση ούτε κατά μία μέρα. Άρα, ενδεχομένω εκεί να προκύψει μια αιστεία ένταση, να το πω έτσι, μια αιστεία γκρίνια και διαφωνιών εκ νέου. Κοιτάξτε, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι ότι εσεί στην Ελλάδα, σαν Έλληνε, έχετε γενικά το χαρακτηριστικό να πηγαίνετε την τελευταία μέρα ή και την επόμενη μέρα. Ε, αυτό σε πολλέ χώρε δεν ισχύει διότι ο κόσμο πηγαίνει πολύ νωρίτερα. Αποφεύγει τι τελευταίε ημέρε για να αποφύγει και όλα αυτά τα προβλήματα που πέφτουν οι πλατφόρμε, οι ουρέ κτλ. Εμεί δυστυχώ δεν το έχουμε αυτό στη χώρα μα και γι' αυτό υπάρχει πάντα αυτή η διένεξη <κυκ> ότι δεν γίνεται τίποτα μέχρι δύο εβδομάδε πριν και ξαφνικά τι τελευταίε πέντε μέρε. Γίνεται χαμό. Ναι, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Με τι αλλαγέ, κυρία Γεραγγέλου, που είχαμε τι πρόσφατε. Είδατε μια αύξηση της ροή των φορολογουμένων για ρύθμιση οφειλών. Γιατί, αν σκεφτεί κανεί ότι έχουμε 4 εκατομμύρια φορολογουμένων με πρόθεσμα χρέη και 250.000 έχουν ενταχθεί. Πόσοι έχουν ενταχθεί, κύριε Κουρμούση? Περίπου, ναι. Ε, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Ε, πέραν από τι ε, αλλαγέ που ήταν αρκετά ευνοϊκέ, ε, ο κόσμο θεωρώ ότι τώρα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, θα έρθει να ρυθμίσει τι οφειλέ. Δεδομένου ότι ε, περάσαμε και τους ε, καλοκαιρινούς μήνες, να υπάρχει μια αρκετά αυξημένη ροή και ιδιαίτερα από τις εταιρείε που μέχρι στιγμής δεν έμπαιναν στη διαδικασία φυσικά να, διότι να δεν, ρυθμίσουν, διότι δεν μπορούσαν, διότι δεν μπορούσαν να, να, ρυθμίσουν, να ρυθμίσουν στις 24 δόσεις και βλέπουμε λοιπόν και ένα πολύ μεγάλο κύμα εταιρεών ε, με τις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις να μπαίνουν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους ε, προς την εφορία. Ας δούμε μερικά στοιχεία, να πάρουμε μια εικόνα πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα των χρεών στην εφορία. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2018, 3.750.195 αριθμοί φορολογικού μητρώου αφημή, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Ένα μήνα αργότερα, τα νεότερα στοιχεία τα οποία έχουν βγει, μας έχουν δείξει στο τέλος, στο, στον Ιούλιο, ότι τα 3.750 έχουν γίνει 4,1 εκατομμύρια φορολογουμένων. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, στο δεύτερο τρίμηνο πήγαμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή μειώθηκαν κατά περίπου 190.000 τα πρόσωπα με ανοιχτούς λογαριασμούς προς το, προς το δημόσιο. Ε, η εικόνα αυτή πάλι έχει μεταβληθεί τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο φαίνεται ότι αρκετός κόσμος άφησε απλήρωτες τις οφειλές του, ενδεχομένως ε, επειδή προσδοκούσε μια καλύτερη ρύθμιση με την αλλαγή της ε, κυβέρνησης. Δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι, σε σύνολο 4 εκατομμυρίων, χρωστούν λιγότερα από 500 ευρώ ο καθένα. Είναι οι οφειλέτε του 500 αρικού Μικρέ οφειλέ, οι οποίε θεωρητικά θα έπρεπε να μπορούσαν να αποπληρωθούν εύκολα. Και νομίζω, κύριε Κουρμούση, ότι αυτοί οι οφειλέτε των 500 ευρώ μπορούν άνετα να μπουν στη ρύθμιση την καινούργια. Έχει μια ελάχιστη δόση 20 ευρώ το μήνα. Και μπορεί ε, να, να φύγει ε, αυτός ο πονοκέφαλος από το κεφάλι τους με τα μικρά χρέη. Έχουμε βέβαια μια αύξηση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 στους οφιλέτες με μικρά χρέη. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πολύ λίγο κόσμο, περίπου 8.000 φορολογούμενους, οι οποίοι χωριστούν 80 δισεκατομμύρια. Σε σύνολο 140 δισεκατομμυρίων. Αυτή είναι η ακτινογραφία πάνω κάτω των χρεών μα προ την, ε, προς την εφορία. Δεν είναι το μοναδικό μα πρόβλημα όμω. Έχουμε την ίδια ώρα περίπου 80 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων στι τράπεζε. Και εδώ πάμε στο επόμενο σκέλο τη συζήτησή μα, να δούμε τι γίνεται με την πλατφόρμα προστασία τη πρώτη κατοικία. Αργή ρυθμή. Πολύ αργή ρυθμή. Δύσκολα τσουλάει τα λέω λάθο, κύριε Κουρμούση. Εντάξει, ήταν και ο Αύγουστο. Νομίζω ξεπέρασε τι προσδοκίε το να έχουμε περίπου 2.300 άτομα μέσα στον Αύγουστο να έρθουν για να υποβάλουν την αίτησή του. Ε, όταν, α πούμε, τον Ιούλιο είχαμε περίπου άλλε 12.000 άτομα, ε, Άρα, θέλω να πω. Παρότι οι διακοπέ, ο κόσμο προσήλθε στην πλατφόρμα. Προσήλθε στην πλατφόρμα, αλλά δεν λειτουργούσε η πλατφόρμα έτσι όπω είχε σχεδιαστεί. Ε, υπήρχε η υποχρέωση εκ του νόμου να προσκομίζει ο πολίτη το πιστοποιητικό βαρών. Δυστυχώ στα υπεθυκοφυλακία τη χώρα, σε κάποια εξ αυτών, υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση να δώσουν αυτό το πιστοποιητικό για διάφορου άλλου λόγου. Ε, και συνεπώ οι πολίτε ετοίμαζαν την αίτησή του και μόλι φάνηκαν στο τελευταίο βήμα, Μπλόκαραν. Μπλόκαραν. Τώρα λοιπόν αυτό... Αυτό πεν... εξηγεί και γιατί είχαμε καταφέρει να στείλει, να η πλατφόρμα κάτω από 30 ετήσεις στις τράπεζες Σωστό. τελικά. Σωστό. Ε, τελικά, μόλις πριν μια εβδομάδα, με νέα κοινή υπουργική απόφαση, οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, ανάπτυξη κ. Γεωργιάδης και εργασίας κ. Βρούτσης, ε, κατήργησαν την υποχρέωση προσκόμηση αυτού του πιστοποιητικού. Πλέον, αν κάποια τράπεζα χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό, θα πρέπει η ίδια να πάει να το πάρει. Ο πολίτη δεν χρειάζεται να το φέρει. Οπότε λοιπόν, όλε αυτέ οι αιτήσει που είχαν φτάσει στο παραένα και, και έλειπε αυτό το πιστοποιητικό μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή του και να προχωρήσουν παρακάτω στη διαδικασία. Ήδη, ωστόσο, από αυτού του 30 πολίτε που κατάφεραν και έφεραν το πιστοποιητικό βαρών, παρότι μέσα στον Αύγουστο. Ε, Τρει εξ αυτών οι τράπεζε παρήχαν πρόταση ρύθμιση, μια πολύ ευνοϊκή. Άρα στο τέλο η διαδικασία Σε λειτουργεί. Από αυτές ευνοϊκά. Τις βέβαια, αν πάρουν αυτέ τι ρυθμίσει βέβαια, διορθώστε με αν κάνω λάθο, η τράπεζα δεν έχει προτείνει κούρεμα οφειλή. Σωστό το κούρεμα. Γιατί ήταν κάτι το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ ε, στην αρρύθμιση. κυρία Γεράγελο, περίμενε ο κόσμο ότι θα πάει, θα ρυθμίσει και θα κουρευτεί θα και το... η δόση το... στο στεγαστικό του δάνειο. Το κούρεμα προκύπτει αν το χρέο είναι μεγαλύτερο από την εμπορική αξία του σπιτιού. Στι τρει αυτέ περιπτώσει δυστυχώ δεν συνέβαινε αυτό. Ε, περιμένουμε όμω ότι στι περίπου 150.000 άτομα που θα προσέλθουν, που μπορούν να προσέλθουν δυνητικά για να ρυθμίσουν ευνοϊκά τα στεγατιστικά και λοιπά δάνεια που έχουν υποθεί στην πρώτη κατοικία, θα υπάρχουν αρκετοί που οι εμπορικέ αξίε έχουν μειωθεί στο πλαίσιο τη κρίση και άρα θα κερδίσουν και ψυχούμε. το κούρεμα. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι θα έρθει 150.000 κόσμο μέχρι το τέλο του έτου. Οι 150.000 μοιάζει... είναι οι δυνητικά επιλέξιμοι. Τώρα, το αν θα Δύσκολο, μου φαίνεται. Θα δούμε βέβαια στο τέλο του, <laughs> του έτου που θα, θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Ο προπολογισμό όμω έχει περίπου 150 εκατομμύρια Φυστό. για στεγαστικό επίδομα σε αυτού του δικαιούχου. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε τι πρώτε καταβολέ στεγαστικών επιδομάτων. Μπρος, η πρώτη καταβολή εκτιμούμε ότι θα την έχουμε περίπου το Νοέμβριο. Ε... Ε, περιμένουμε εντό των ημερών να έρθει και η έγκριση από την DG Competition, που είναι η αρμόδια διεύθυνση Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που γίνεται στο παρελθόν στη χώρα μα, να δοθούν κάποιε κρατικέ επιδοτήσει και μετά να κρυθούν παράνομε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα πράσινο φω από την διεύθυνση ανταγωνισμού. Έχουμε πάρει το πράσινο φω. Περιμένουμε και την έκδοση σχετική απόφαση και οι πληρωμέ θα γίνουν αμέσω μετά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι πρώτε πληρωμέ θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου-Αρχή Νοεμβρίου. Οι πρώτε πληρωμέ στεγαστικών επιδομάτων. Στα λογιστικά γραφεία, φαντάζομαι ότι είναι χιλιάδε ο κόσμο τα τελευταία χρόνια. Που έρχονται για να διευθετήσετε υποθέσει επιδομάτων, σωστά. Ε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει να ασχολούμαστε πιο πολύ με αιτήσει ε, επιδομάτων παρά με ουσιαστική ε, δουλειά. Δυστυχώ. Ε... Διότι του φόρου μα δεν μπορούμε να του πληρώσουμε, αλλά το επίδομα, εφόσον είναι διαθέσιμο. Κοιτάξτε, και αυτό μας το επίδομα χαρτίδια, θα το πάει πάμε. σε πληρωμέ ενδεχομένω φόρων, δηλαδή θα κλείνουν τρύπε που έχουν μείνει ανοιχτέ, ουσιαστικά οφειλέ εξοφλούν και με τα επιδόματα. Ε, το άσχημο είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε ανθρώπους που περιμένουν να ζήσουν ε, και να διεκπαιρεώσουν νεκρεμότητές τους μέσω των επιδομάτων. Είναι Μια... Yeah. σημαντικό να πούμε ότι κάθε φορά που η πολιτεία εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, Δυστυχώ και σήμερα υπάρχουν πολίτε που δεν έχουν την επάρκεια ή την... τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Θέλετε εξεκλουσμό. να πείτε ότι ακόμα και η καταβολή ενό επιδόματο θα έπρεπε να είναι μια απλή διαδικασία. Μπαίνω, ναι, υποβάλλω δηλαδή την αίτηση, πληρώνω παχός... χωρί να χρειάζεται Δεν μπορεί ένας να δεν ε... έχει κοπιότερη, δεν ξέρει κομπιούτερ. Αλλά τι κάνει, να πάει να στο γίνεται αυτοματοποιημένα, αυτοματοποιημένα χωρί καν την αίτηση, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία, δηλαδή η δήλωσή δηλαδή δηλαδή, του δηλαδή, υπάρχει στο σύστημα. Στο σύστημα. Ε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυστυχώ. Τα, <χει> τα, τα δηλώνουμε στον ένα, τα δηλώνουμε στον άλλο, τα δηλώνουμε στον τρίτο και στο τέλο κάπου αλλού χρειάζεται να τα ξαναδηλώσουμε. Α δούμε ένα ακόμα βίντεο που αφορά την πρώτη κατοικία και πώ αυτή μπορεί να προστατευτεί. Όταν από του δυνητικά 150.000 δανειολήπτε είναι μόλι δύο ή τρει που έχουν κάνει τη ρύθμιση, ο λαό λέει: Ιστραβό είναι ο γυαλό, Ιστραβάρμενίζουμε. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Μόνο ηλεκτρονικά λειτουργεί από τι αρχέ Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Μέχρι στιγμή από τι 17.442 αιτήσει έχει γίνει ρύθμιση σε μόλι δύο δανειολήπτε, ενώ μόλι ελάχιστοι είναι και αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση. Στι επόμενε ημέρε, θα ξεκινήσει η επικοινωνιακή καμπάνια για να πληροφορηθούν οι 150.000 πολίτε που υπολογίζουν οι ΑΑΔ και οι τράπεζε ότι μπορούν να ενταχθούν στι παραμέτρου αυτή τη ρύθμιση ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία έω τι 31 Δεκεμβρίου να εξασφαλίσουν την προστασία τη πρώτη κατοικία του, που συμπεριλαμβάνει και κούρεμα τη οφειλή και επιδότηση τη δόση. Με την υποβολή τη αίτηση, αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στι συμπλεκόμενε τράπεζε, οι οποίε υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμιση με του ακόλουθου όρου. Διαγραφή οφειλή εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% τη εμπορική αξία πρώτη κατοικία. Αποπληρωμή σε 25 έτη έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλέ μηνιαίε δόσει. Εάν ο οφειλέτη υπερβαίνει το 8 ο τη ηλικία του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμιση, είτε μπορεί να συμβληθεί κάποιο άλλο ω εγγυητή του δανείου. Χαμηλό τοκισμό με επιτόκιο 2% προ αυξημένο με το Euribor Tree Όσον αφορά το λεγόμενο στεγαστικό επίδομα, το ισχύον πλαίσιο προστασία προβλέπει επιδότηση τη δόση του δανείου από 20% έω και 50% για όσου έχουν ενταχθεί Στη και αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση πάντα την πρώτη κατοικία, το ποσοστό τη επιδότηση διαμορφώνεται με βάση την ισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη όσον αφορά τα νοικοκυριά, ενώ για του επαγγελματίε υπάρχουν αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια που οδηγούν σε 30% οριζόντια επιδότηση. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 3.125 ευρώ, το ποσοστό τη επιδότηση ανέρχεται σε 50% για στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δανείων, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση ορίζεται στο 30%. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν, ε, με αλλαγέ οι οποίε αφορούν κυρίω με το πιστοποιητικό βαρόν από τα υποθηκοφυλακία, Περιμένουμε ότι αυτό θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία. Υπάρχουν όμω και άλλα αγκάθια στο δρόμο για τη ρύθμιση. Τι γίνεται στην περίπτωση των χωρισμένων ζευγαριών. Υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει, κύριε Κουρμούση. Παντρεμένοι, χωρισμένοι, το σπίτι στον ένα, το δάνειο στον άλλο. Πώ γίνεται η αίτηση και και αν είναι και σε δύο ονόματα το. Ναι. Ε, Επίσης. Θα κάνει την αίτηση ο ενδιαφερόμενος, Φαντάζομαι θα είναι αυτό που διαμένει στο σπίτι. Ε, και στη συνέχεια μέσα τη πλατφόρμα ειδοποιείται και ο, το ο άλλος άλλο Που μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι εγγυητέ κτλ. Οι γονεί του συνήθω. Ειδοποιούνται και αυτοί ε, να δώσουν την ας το πούμε έτσι, συνένεσή του για την άντληση των σχετικών στοιχείων. Διότι θα πρέπει να ελεγχθεί ότι όλοι είναι επιλέξιμοι. Ε, Μόλι δώσουν αυτή τη συνέντευξη, προχωράει κανονικά η διαδικασία. Κυρία Γεράγγελο, θέλω να επιστρέψω στο θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. <laughs> Για να μα βοηθήσει ξανά ο κ. Κουρμούση, <laughs> είπαμε νωρίτερα ότι αν δεν φαίνεται ε, η οφειλή ή ο φιλέτη στο σύστημα του ΕΦΚΑ, πάμε να ζητήσουμε καινούριου κωδικού, κύριε Κουρμούση. Στο... Στο Αν δεν φαίνεται καθόλου ο φιλέτη, ναι, ναι, πάμε να πρέπει στήσουμε ένα σχόλιο. Να μεταβεί οπωσδήποτε στο, 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 στο ταμείο. Αν φαίνεται ο φιλέτη έχει πιστοποιηθεί και απλά δεν φαίνεται η οφειλή του, ε, θα πρέπει να προχωρήσει με την αίτηση να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και η οφειλή του. Λοιπόν. Τουλάχιστον δεν θα έχει χάσει ε, την προθεσμία να υποβάλει αίτηση με τον Ιανουάριο. Υποβάλλω αίτηση στα τυφλά, αυτό μου λέτε τώρα. Δηλαδή. Δεν βλέπει το σύστημα τι χρωστάω, εγώ κάνω μια αίτηση να ρυθμίσω την οφειλή μου. Ναι, δυστυχώ αυτή, είναι η λύση που υπάρχει αυτή <laughs> τη στιγμή. Και περιμένουμε έτσι να, να κάνει μία το αίτηση. <laughs> να εξηγείς, υποβάλει την αίτηση ναι. έτσι ώστε να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες να βρεθεί το χρέος. Διότι δυστυχώ, στη χώρα μας ενέτη 2019 υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία που ακόμα έχουν τα χρέη σε βιβλία. Είναι δηλαδή χειρόγραφα. Χάρτινα. Και άρα λοιπόν η πλατφόρμα είναι μια εσωτερική διαδικασία ετσι ωστε καλούνται οι υπάλληλοι στο τάδε ταμείο, στο τάδε υποκατάστημα, να ψάξουν τα βιβλία, να βρουν το χρέο και να το καταχωρούν στην πλατφόρμα. Για να μην βάλουμε τον πολίτη να πηγαίνει να ψάχνει τα βιβλία, το κάνει ηλεκτρονικά. Απλά αυτή η διαδικασία παίρνει λίγο χρόνο. Θα περιμένει ένα μήνα, ενδεχομένω ένα μισή. Αν δεν δοθεί παράταση, δεν πρόκειται να δοθεί λύση στο πρόβλημα, λέω εγώ. Αν δουλεύει έτσι η διαδικασία, τουλάχιστον στα, στα ασφαλιστικά ταμεία. Ε, μέχρι το τέλο του έτου είπαμε ότι όλα αυτά τελειώνουν. Μέχρι το τέλο του έτου όμω έχετε και μία άλλη υποχρέωση, ίσω λίγο νωρίτερα να βρείτε τους κακοπληρωτές του νόμου Κατσέλη. Υπάρχει μια σχετική δέσμευση που έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, απέναντι στους λεγόμενους θεσμούς, να ξεσκαρτάρει την ήρα από το σιτάρι. Πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Όχι μόνο γιατί είναι δέσμευση, αλλά γιατί το θέλουμε. Και να... είναι και δίκαιο, κύριε Κουρμούση. Είναι δίκαιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ζορίστηκαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και πλήρωναν ε, με, με, μεγάλο, με μεγάλο ζόρι ε, τη δόση τους. Κάποιοι άλλοι δεν την πλήρωναν, ενώ είχαν. Και αυτοί οι δεύτεροι έχουν προστατεύσει το σπίτι τους πλήρως από πληστηριασμούς. Έχουν μείνει πολύ εκτός που εκ των πραγμάτων δεν έχουν εισοδεμάτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιο ε, δεν πληρώνει, αυτό το χρέος δεν εξαφανίζεται. Οι επιπτώσεις του επιβαρύνουν όλη την κοινωνία. Άρα λοιπόν το θέλουμε, ασκέτως που το ζητούν οι θεσμοί κατ' το ε, το θέλουμε και εμεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε αναλάβει ω γραμματεία την πρωτοβουλία, σε συνεργασία φυσικά με όλου του συναρμόδιου φορεί, να αναπτύξουμε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα ελέγχει όλε τι αιτήσει που εκκρεμούν να εκδικαστούν. Εφόσον, λοιπόν... Περίπου 100.000 είναι αυτέ, κάτι λιγότερο. Σωστό. Εφόσον λοιπόν μέσω αυτή τη πλατφόρμα εντοπιστεί ότι κάποιο έχει υψηλό πλούτο, ε, καταθέσει το εξωτερικό κτλ., τότε θα ειδοποιούνται οι πιστωτέ και θα μπορούν να πάνε στο δικαστήριο και να διακόψουν την προστασία. Άρα λοιπόν αυτό, αφού δεν έχει προστασία, δηλαδή, άρα δεν, δεν έχει προστασία από πληστηριασμού ή και κατασχέσει, αυτή τη στιγμή λαμβάνουν και η προστασία των λογαριασμών του. Δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση. Δηλαδή μπορεί να βλέπει η τράπεζα τα χρήματα στο λογαριασμό και να μπορεί να τα πάρει. Οπότε λοιπόν θα διακοπεί αυτή η προστασία που έχουν λάβει χωρί να τη δικαιούνται και θα καλούνται να πληρώσουν. Περιμένουμε ενδεχομένω ένα νέο κύμα πληστηριασμών όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία υποθέτω προ το τέλο του έτου εκεί θα αρχίσουν να βλέπουμε πρακτικά αποτελέσματα. Κυρία Γεράγγελου, με θέλω να κλείσω το κομμάτι αυτό και την εκπομπή συνολικά <laughs> ε, για, του ε, για τους κακοπληρωτές. Ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι κακοπληρωτές, τι δουλειά κάνουν, πώς είναι το προφίλ τους, <laughs> γιατί μιλάμε σαν να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ζουν ανάμεσά μας, είμαστε εμείς. Πάντω σίγουρα δεν είναι οι μικρομεσαίοι, οι μισθωτέ, ε, μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικροί ελεύθεροι επαγγελματίε. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλε επιχειρήσει, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι ε, με επενδύσει και εταιρείε στο, στο, εξωτερικό. Έχουμε δει και από τα λογιστικά μα γραφεία πολλέ περιπτώσει να βάζουμε άλλο δαπού μπροστά σε εταιρείε να φαίνονται και να τι ε, βιτρίνες Βιτρίνες και να χρεώνουμε φυσικά το, το δημόσιο ε, Θεωρώ όμως ότι έχουμε και θα πρέπει αν δεν τα έχουμε να βρούμε και τα, τα όπλα να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις Και τελικά να πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν και Το όχι... μερίδιο που του αναλογεί. Και το με... κοιτάξτε να δείτε, πέρα από το ότι χρεώνουν το... το δημόσιο, όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα πληρώσει ο μικρομεσαίο και αυτό που δεν φταίει. Ε, όταν το δημόσιο δεν έχει έσοδα, θα αυξηθεί η φορολογία, θα αυξηθεί τα τέλη. Το έχουμε ζήσει πάρα Άρα πολύ λοιπόν, καλά. Ε, οι ίδιοι και πολύ οι ίδιοι καλούνται διαρκώ να... να σηκώσουν τα, τα βάρη αλλωνών. Ευχαριστώ Άδεις πάρα πολύ. Να, να εξηγήσουμε ότι στρατηγικό κακοπληρωτή δεν είναι αυτό που. Ε, δίνει κάποια χρήματα για να σπουδάσει το παιδί του σε άλλη πόλη. Προφανώ. Διότι έχουμε ακούσει και κάτι τέτοια ότι γιατί λέει έδωσε χίλια ευρώ για να σπουδάσει το παιδί του σε άλλη πόλη, για να πηγαίνει να πληρώσει. σπουδάζει το παιδί του σε άλλη ναι. πόλη. Εννοούμε αυτού που αφού του καλύψουν όλε τι δαπάνε τη οικογένεια ή αν είναι εταιρεία, τι λειτουργικέ δαπάνε, δηλαδή αφού πληρώσουν του εργαζόμενου και του προμηθευτέ, εννοείται τα υπόλοιπα και χρήματα. Εννοείται, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. <laughs> Επιλέγουν τα μπουζούκια αντί για τι υποχρεώσει. Σχήμα λόγου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουρμούση, ευχαριστώ πολύ την κυρία Γεράγγελου, να είστε και καλά. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στο One και στην Ανάπτυξη. Μείνετε συντονισμένοι, διότι όπως λέμε τα καλύτερα έρχονται.